και εμείς να διπλωνόμαστε στα τέσσερα. Γιατί έτσι ο λαός μένει απροστάτευτος και οι άρχοντες αποθρασύνονται. Τόσο δε έχουν αποθρασυνθεί, ώστε δεν ντρέπονται να ομολογούν ευθέως ότι επειδή η Εκκλησία επηρεάζει τον κόσμο, πρέπει να τηρήσει γη ηχθείως στα θέματα που χειρίζονται οι πολιτικοί. Τέτοια φοφία έχουν οι πολιτικοί. Τόσο πολύ σίγουροι είναι για τις απόψεις τους, ώστε πρέπει να φημώσουν την Εκκλησία για να σταθούν στα πόδια τους. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κανείς πόσο σκοτεινά είναι τα σχέδιά τους για να μην αντέχουν ούτε μια μικρή ακτίνα φωτός. Όσο όμως και να κόπτονται οι εχθροί του Σταυρού, αυτό ακριβώς είναι το έργο της Εκκλησίας. Να επηρεάζει τους ανθρώπους χωρίς ιδιοτέλεια και με ευθυκρισία στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού και όχι του θελήματος των ανθρώπων. Και αλίμονο αν αφήσει το δικαίωμα και την υποχρέωσή της αυτή να χαθούν επειδή κάνει χαλάστρα στα σχέδια των πολιτικών και των δημοσιογράφων εκείνων που δεν έχουν αφήσει τίποτε όρθιο στον αιματοβαμμένο τόπο μας τα τελευταία 180 χρόνια από τον μαρτυρικό Καποδίστρια. Βεβαίως και θα επηρεάζει η Εκκλησία και μάλιστα στις μέρες μας θα επηρεάζει σε ηγετικό βαθμό και υπερθετικό βαθμό για να αντισταθμίσει το βούρκο του επηρεασμού που υφίσταται καθημερινά ο θύσμυρος λαός μας και σε όποιον αρέσει. Πρέπει να καταλάβουν όλοι πως η Εκκλησία είναι ο κλήρος και ο λαός του ευσεβούς ημών έθνους. Δεν είναι ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος η Εκκλησία. Ούτε η Οικουμενική Σύνοδος, όταν δεν επικυρωθεί απόλυτη Ορθοδοξία, δεν έχει καμία ισχύ. Μην αυταπατώνται λοιπόν οι άρχοντες επειδή έχουν την εξισιοδότηση της διοικήσεως πολλές φορές της όποιας εκκλησίας. Ο ευσεβής λαός, όπως ο λαός είναι ο θεματοφύλαξης του συντάγματος της χώρας μας και όχι οι 300, ο λαός του Θεού είναι ο θεματοφύλαξης της Ορθοδοξίας και του Ευαγγελίου. Πρέπει να καταλάβουν όλοι πως η Εκκλησία είναι ο κλήρος και ο λαός του ευσεβούς ημών έθνους. Και αν δεν θέλουν την Εκκλησία να έχει λόγο στην πολιτική, ας αναζητήσουν και αλλοεθνείς και αλλοθρήσκους ψηφοφόρους να τους ψηφίζουν. Όσοι Έλληνες πιστεύουμε εις Χριστόν, πιστεύουμε όπως μας καθοδηγεί η Εκκλησία μας και θέλουμε οι πολιτικοί μας να μας εκφράζουν, να είναι σάρξ εκ της σαρκός μας, να έχουμε κοινή πνευματική ζωή με αυτούς, να τους συναναστρεφόμεθα, να γνωρίζουμε την προσωπική τους ζωή και κατόπιν να τους εκλέγουμε. Η αληθινά χριστιανική πολιτική πρέπει να πάψουν να πηγαίνουν χαμένοι, χωμένοι στα αζήτητα των μεγαθυρίων κομμάτων. Πρέπει να φύγουν από τα κόμματα που κομματιάζουν την αλήθεια, που το καθένα είναι και από μια εκδοχή, μια άποψη, ένας νεροκουβαλητής του παγκοσμίου χάους. Οι χριστιανοί πολιτικοί δεν δημιουργούν κόμμα, αλλά παράταξη. Δεν έχουν θέση σε κόμματα, γιατί αυτά κομματιάζουν την αλήθεια. Στην παράταξη των πιστών παρατάσσονται εκείνοι που θέλουν ολόκληρη την αλήθεια, εκείνοι που είναι μαθητές της Εκκλησίας και όχι διδάσκαλοι της. Εκείνοι που είναι αποφασισμένοι να θυσιάσουν και τη ζωή τους ακόμη για να μην μετακινηθούν στο ελάχιστο τα αιώνια όρια, αέθεντο οι πατέρες ημών. Είναι οι Μακαβαίοι παιδες. Αυτό χρειάζεται σήμερα ο τόπος μας. Μόνο με μια παράταξη πιστών ανθρώπων θα τεθεί τελεία στα κόμματα κατά την προσφυά έκφραση μιας χριστιανής. Μόνο τότε, όταν αποσύρουν οι χριστιανοί πιστοί τις ψήφους τους, θα αποδειχθεί περίτρανα ότι τα περίφημα κόμματα εξουσίας έχουν μονοψήφια ποσοστά. Μόνο τότε θα τεθεί τελεία στο κομμάτιασμα της πίστεώς μας. Είναι γνωστή η ένσταση των πολιτικών
ότι δεν μπορεί η Ελλάδα του 21ου αιώνα να έχει θεοκρατία. Φρόντισαν μάλιστα να διαστρέψουν τον όρο θεοκρατία, φορτίζοντάς τον με απολυταρχικές συμπεριφορές για να έχουν την ευχέρεια να μας παραπέμπουν στο Χομεϊνί. Όμως λησμόνησαν ότι ο Χομεϊνί είχε και πολιτική και θρησκευτική εξουσία, κάτι που πρέπει να αναζητήσουν στην Παπική Εκκλησία, με την οποία μάλιστα έχουν και διπλωματικές σχέσεις, χωρίς να ενοχλούνται καθόλου. Οι Ορθόδοξοι ποιμένες δεν επιζητούμε κοσμική εξουσία, αλλά ως ποιμένες του λαού του Θεού έχουμε την υποχρέωση και να πιστεύουμε και να κηρύττουμε στους πιστούς ότι στην καθημερινή μας ζωή πρέπει να άρχει ο Θεός και όχι ο Δήμος. Δεν θα μας ορίσει ο Δήμος την αλήθεια, όσο ευρωπαϊκός κι αν είναι, αλλά ο Θεός. Ούτε την νομοθεσία μας θα την ορίζει η διαστροφή του καθενός, αλλά μόνο ο Θεός, καθότι η υπαρξιακή επιλογή μας είναι το πειθαρχήν Θεό μάλλον ή ανθρώπης. Ως χριστιανοί δεν έχουμε αντίρρηση να υπάρχουν ρυθμίσεις αποκλειστικά για αλλοθρήσκους ή αθέους. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούμε να ανεχθούμε το μπέρδεμα της αλήθειας με το ψέμα. Όποιος θέλει να παραμείνει χριστιανός δεν θα έχει κανένα νομικό δικαίωμα στις ρυθμίσεις των αλλοθρήσκων και των αθέων. Κατά αναλογία αυτού που είχε ορίσει όχι ο Ευρωπαίος αλλά ο παγκόσμιος Καποδίστριας, ως της Γρεκός προς Γρεκών γράψει εις διάλεκτον αλλογενών κηρύτεται αλλογενής. Σε αυτό τον τόπο είναι καιρός να καταλάβουμε όλοι ότι οι κουκουλοφόροι είναι παράνομοι, και δεν εννοώ μόνο τα ταλέπορα παιδιά που βάζουν κουκούλες για να αναπαραστήσουν την υποκρισία της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά εννοώ κυρίως εκείνους που κρύβουν το πιστεύω τους γιατί αυτό ευνοεί τις σκοπιμότητες τους. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό να έχει το θάρρος να το υπεί καθαρά. Και τότε ας έχει τις δικές του νομοθετικές ρυθμίσεις. Όποιος όμως λέει ότι είναι χριστιανός και ακολουθεί τις ρυθμίσεις των αθέων, πρέπει να γνωρίζει ότι θέτει τον εαυτό του εκτός του ευσεβούς ημών έθνους. Αυτό ισχύει πρωτίστως για τους πολιτικούς. Το αστείο της υποθέσεως είναι ότι πίσω από την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, έτσι λέγεται σήμερα η υποκρισία, κρύβουν οι πολιτικοί μας τις πραγματικές τους προθέσεις, που δεν είναι άλλες από το να κάνουν τις αντιχριστιανικές πεπιθήσεις τους νόμους του κράτους, χωρίς να φανεί ότι είναι δικές τους πεπιθήσεις, αλλά τάχα των άλλων κοινωνικών ομάδων που πρέπει να προστατεύουν. Γράφει κάποιος πολιτευτής χαρακτηριστικά: «Η αναγνώριση ειδικού ρόλου στην Ορθόδοξη Εκκλησία παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών που δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί». Μάλιστα αυτό το επιχείρημα που εδράζεται στη φιλελεύθερη φιλοσοφία το επικαλείται και η αριστερά στην κριτική της για τη σχέση εκκλησίας και πολιτείας. Ακούσατε? Η αναγνώριση ειδικού ρόλου στην Ορθόδοξη Εκκλησία θίγει τους μη Ορθοδόξους. Θα αποκηρύξουμε δηλαδή τη μητέρα μας Εκκλησία, θα την περιθωριοποιήσουμε, γιατί τάχα θίγονται οι μη Ορθόδοξοι. Είναι άραγε εμάς άραγε δεν μας θίγει που οι άλλοι δεν είναι Ορθόδοξοι ή είναι άθεοι? Θα έρθουν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα? Αν θίγονται κάποιοι από την Ορθοδοξία μας, ας πάνε κάπου αλλού. Δεν θα φύγουμε εμείς από το σπίτι μας ή θα κρυβόμαστε σαν κυνηγημένοι
επειδή αυτοί δαιμονίζονται με την Ορθοδοξία. Και επιτέλους εσείς, κύριοι πολιτικοί, τι είστε? Οπωσδήποτε δεν είστε χριστιανοί και μάλιστα Ορθόδοξοι, αφού ο Ορθόδοξος Χριστιανός καλείται να απαρνηθεί όχι μόνο την πολιτική της Ευρώπης, αλλά και τον εαυτό του ακόμη, για να είναι πιστός ακόλουθος του Χριστού. Αν ήθελαν οι πολιτικοί μας να ακολουθήσουν την αλήθεια, θα εφήρμοζαν την ανεξιθρησκεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου και όχι την αθέεια του Διοκλητιανού. Με το τέχνασμα του δίθεν ουδέτερου κυβερνήτη εγκαθιστούν στο κράτος αθεία, αφού σιγά σιγά δεν θα αφήσουν να ακούγεται κιχ για το Θεό. Μοιάζει με την πανουργία κάποιων γονέων που δεν θέλουν να αποκαλυφθεί η αθεία τους, αλλά το παίζουν πολύ φιλελεύθεροι και δημοκράτες, ισχυριζόμενοι ότι εμείς δεν λέμε στα παιδιά μας εναντίον του Θεού ή της θρησκείας, αλλά τα αφήνουμε να διαλέξουν μόνα τους. Ωστόσο, τα αναγκάζουν να διαλέξουν την αθεία, τουλάχιστον όσο είναι μικρά, αφού κάθε Κυριακή πρωί όλη η οικογένεια κοιμάται του καλού καιρού και ούτε λέξη για το Θεό και την Εκκλησία του. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν όλοι πως η αθρησκεία δεν είναι ουδετερότητα, είναι θέση, είναι επιλογή, συνειδητή επιλογή της αθείας ως επικρατούσης πολιτικής του κράτους. Δεν μας φτάνουν όμως οι πολιτικοί που στο κάτω-κάτω έχουν συμφέρον να φημώσουν την Εκκλησία. Έχουμε και χριστιανούς αλλά και κληρικούς που ισχυρίζονται ότι η εποπτεία των ποιμένων στα πολιτικά πράγματα και οι παρεμβάσεις τους αυτά είναι εκοσμίκευση της Εκκλησίας. Όλοι αυτοί πρέπει να συλλαβήσουν από την αρχή το Ευαγγέλιο της πίστεώς μας και θα διαπιστώσουν ότι δεν είναι εκοσμίκευση της Εκκλησίας η συνέστηση της ευθύνης μας, ότι ως ποιμένες θα δώσουμε λόγο που αφήσαμε τον εαυτό μας και το λαό μας ακατήχητο να πιστεύει πως η αντιχριστιανική πολιτική δεν επηρεάζει την ψυχή του. Εκοσμίκευση της Εκκλησίας είναι να αφήνουμε τους πιστούς μας εκτεθειμένους να παραφέρονται ποικίλες και ξένες διδαχές και ύστερα αυτοί, εκφυλισμένοι πια χριστιανοί, να μετατρέπουν την Εκκλησία σε κοσμικό σαλόνι. Το βλέπουμε αυτό στα μυστήρια, μεταφέροντας αυτήν τη ζωή του κόσμου. Εκοσμίκευση της Εκκλησίας είναι να ευλογούμε εμείς οι κληρικοί και οι πατριάρχες, ποδοσφαιριστές, μπασκεμπολίστες και τραγουδίστριες της Eurovision, και εμείς οι ίδιοι να θεωρούμε ευεβήλωση της πίστεως το να προτρέψουμε και να ευλογήσουμε πνευματικά παιδιά της Εκκλησίας να αγωνιστούν στην πολιτική με τις προδιαγραφές των ευσεβών αρχόντων του έθνους μας. Εκοσμίκευση της Εκκλησίας είναι να αφήνουμε δραστηριότητες πνευματικές όπως είναι η πολιτική να παίρνουν αμοραλιστικό χαρακτήρα, αδιαφορώντας για τις βλαπτικές επιπτώσεις αυτού του είδους της πολιτικής στο ήθος και στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Εκοσμίκευση δεν είναι το να επανακτήσει η Εκκλησία τον ηχετικό της ρόλο στην καθοδήγηση του λαού μας, αλλά είναι εκοσμίκευσή της το να γίνονται οι εκκλησιαστικοί άνδρες μιμητές των πολιτικών στη χλειδί, στο ήθος, στο ύφος, στις πρακτικές και στις δραστηριότητες.